Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα κάνω μια εξαιρετική συνταγή, μια συνταγή για μερακλίδες. Θα κάνουμε σουτζουκάκια γιαουρτλού. Φοράω κάτι για να ζυμώσω τον κιμά μου. Σε ένα μπολ, όπως είμαστε εδώ πέρα, δύο διαφορετικούς κιμάδες, χοιρινό και μοσχαρίσιο. Δεν μας νοιάζουν θερμίδες κτλ. Μοσχαρίσιος κιμάς μέσα, χοιρινός κιμάς επίσης μέσα. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μπορείτε να το καραμελώσετε αν θέλετε, να το σοτάρετε λίγο για να γίνουν ακόμα πιο ελαφριά. Σκορδάκι φυσικά πολύ ψιλοκομμένο. Κίμινο, μιλάμε για σουτζουκάκια, οπότε το κίμινο είναι πρωταγωνιστής. Ξυδάκι για να γίνουν ωραία και αφράτα τα σουτζουκάκια μας, ένα αυγό μέσα, ψωμάκι θρηματισμένο παγιάτικο που μας έχει περισσέψει, ψωμί του τόστο, ό,τι θέλουμε, αλάτι και πιπέρι. Πιπεράκι. Και ξεκινάμε το πλάσιμο. Αν θέλετε μαγιά έξυπνη, μπορείτε να σκεπάσετε το μείγμα, να το βάλετε για καμιά ωρίτσα στο ψυγείο για να γίνει ακόμα πιο αρωματικό. Τα ψάκι με αλεύρι. Ξεκινάω να πλάθω τα σουτζουκάκια μου και τα βουτάω μέσα στο αλεύρι. Όπως βλέπετε, αυτό είναι ένα υπέροχο σχήμα ενός σουτζουκιού και το ρίχνουμε μέσα στο αλευράκι μας. Τελειώσαμε με τα σουτζουκάκια μας και πάμε τώρα να χορέψουμε. Γουστάρω να χορεύω. Θέλουμε το αλεύρι να πάει σε όλη την επιφάνεια του κάθε σουτζουκιού. Φύγαμε στο τηγάνι. Λίγο ηλιέλαιο. Έχουμε γεμίσει τον πάτο και λίγο παραπάνω. Ρίχνουμε μέσα τα σουτζουκάκια μας. Τεινάζουμε και το περίσσιο αλεύρι. Πω. Θέλουμε τα σουτζουκάκια μας να πάρουν ένα πολύ ωραίο σκούρο χρωματάκι. Αν δούμε ότι πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού, πολύ απλά δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά. Αν δεν έχετε τόσο μεγάλο τηγάνι, τι κάνετε, βάζετε λιγότερα σουτζουκάκια μέσα. Σωστό. Τα σουτζουκάκια μας, όπως βλέπετε, έχουν πάρει ένα ωραίο σκούρο χρωματάκι, σβήνω τη φωτιά και τα μεταφέρω σε ένα πιάτο που έχουμε τοποθετήσει χαρτί κουζίνας. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τη σαλτσούλα, αυτή την κόκκινη, την ωραία, την αρωματική που θα σκεπάσει τα σουτζουκάκια όμορφα και ωραία, όπου θα πέσει από πάνω της ένα γιαουρτάκι και θα το κάνει κόλαση. Λοιπόν, κατσαρόλα, μέτρη όπως δυνατά η φωτιά μας, ελαιόλαδο. 1 με 2 κουταλιές σούπας. Κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Σκορδάκι. Είπαμε, αυτή η συνταγή είναι για μερακλίδες. Είναι ένα φαγητό μπόμπα, ρε παιδί μου. Είναι, έχει εντάσεις. Τσιγαρίζουμε. Το κρεμμύδι και το σκόρδο έχουν γίνει μπιμπελό. Πάμε να προσθέσουμε τώρα μπόλικο. Κοιτάξτε εδώ, δεν σας θέλω να πούμε φιδωλούς. Θέλω να είστε κυμπάριδες με τον πελτέ σε αυτή τη συνταγή. Οπότε βάζουμε μπόλικο πελτεδάκο. Τσιγαρίζουμε λίγο και τον πελτέ. Πω. Κοιτάξτε, εικόνες σας δείχνουμε σήμερα. Ούτε το National Geographic δεν έχει εικόνες. Εδώ κοιτάμε ένα σπάνιο είδος πελτέ. Αυτός είναι ο άγριος κόσμος στη μαγειρική. Ρίχνουμε μέσα κρασί, ανακατεύουμε. Και ρίχνουμε μέσα κίμινο και εδώ. Και τώρα έχουμε δημιουργήσει μια τέλεια αρωματική πάστα, που είναι η βάση της σάλτσας μας. Νεράκι. Θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι φυσικά. Αν θέλετε να είναι έξτρα καυτερή η σάλτσα σας, μπορείτε να βάλετε μπούκοβο. Μπορείτε να βάλετε μια τσίλι πιπεριά ψιλοκομμένη μέσα. Και αφήνουμε τη σάλτσα μας τώρα να βράσει για περίπου 10 λεπτάκια σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, η σαλτσούλα μας έχει ξεκινήσει και δένει. Τώρα θα ρίξουμε μέσα μελάκι, να γλυκάνουμε λίγο τη σάλτσα και ρίχνουμε μέσα και τα σουτζουκάκια μας. Αφήνουμε τώρα για 5 λεπτάκια. Παιδιά μου, σκοβολάει, η αλήθεια σας λέω. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα. Και όταν δούμε αυτή τη μαγευτική εικόνα μέσα στην κατσαρόλα μας, πάει να πει ότι είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Το βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο και σας τρέχουν τα σάλια. Παιδιά, λογικό είναι και εμένα που το μυρίζω, σκεφτείτε. Λοιπόν, πάμε. Πίτες. Εννοείται, όταν μιλάμε για γιαουρτλού, πάντα θα βάλουμε την πιτούλα μας. Γιαουρτάκι, υγιεινό, ωραίο το γιαουρτάκι, ελαφρύ. Αυτό μας μάρα. Και αφού ετοιμάσαμε το κρεβάτι για τα σουτζουκάκια, πάμε να τα βάλουμε να πέσουν για ύπνο.
Κοιτάξτε εδώ μαγεία. Παιδιά, αλήθεια μου, τον τόσο άλλο. Όταν μιλάμε για σουτζουκάκι και για ρουτλού, θα έχουμε στο μυαλό μας αυτή και μόνο τη συνταγή. Λίγο μαϊντανό. Τι φτιάξαμε πάλι σήμερα. Και ήρθε η στιγμή που περίμενα από την αρχή του επεισοδίου. Να δοκιμάσω. Εντάξει, τα σουτζουκάκια είναι αφρός. Έχουν πανιάσει και οι πίτες από τις σάλτσες. Και μια σωστή μπουκιά είναι αυτή εδώ πέρα, παιδιά. Από όλα. Δεν έχω λόγια. Φανατικά είναι. Φτιάξτε το. Απλά φτιάξτε το. Και κάντε share, like, subscribe. Σας αγαπώ. Γεια σας.